Κώστα, αυτά με τις καταλήψεις, τα μεγαλύτερα σχολεία της Εορδές, της Πτολεμαΐδας, σε κατάληψη λοιπόν πρώτο, δεύτερο και τρίτο λύκειο. Προχώρησαν οι μαθητές, όμως έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα που παρατηρείται. Έλλειψη εκπαιδευτικών, Κώστα. Ακριβώς. Όχι τόσο στα σχολεία του κέντρου, δηλαδή της πόλης της Πτολεμαΐδας, όσο στα περιφερειακά σχολεία, στα γυμνάσια που βρίσκονται στην περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το γυμνάσιο του Μπερδίκα, που δεν έχει μαθηματικό, όπως μας λέει ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, με τον οποίο συνομιλήσαμε, δύο και πλέον τρίτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς, για το ποια είναι τα κενά στα σχολεία. Στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης υπάρχουν λίγα, αλλά υπάρχουν κενά. Στα ειδικά σχολεία, όπως είναι το μουσικό σχολείο ή και το ειδικό σχολείο, εκεί υπάρχουν μεγαλύτερα κενά. Περισσότερο από 300 ώρες κενό έχει το μουσικό σχολείο, δηλαδή αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 10 και πλέον καθηγητές μουσικής, και κάποια κενά εντοπίζονται και στο ειδικό σχολείο. Είναι ένα ζήτημα τα κενά, και επίσης είναι και μια κακή τακτική που δυστυχώς γίνεται στην πατρίδα μας κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο ξεκινούν τα σχολεία, ενώ από το καλοκαίρι έχουμε προγραμματισμό και λέμε ότι θα πάει καλά η χρονιά, παρά και τις προσλήψεις παρουσιάζονται πάλι προβλήματα και γίνονται τουλάχιστον 3 ή 4 φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών. Φαίνεται ότι και με την δεύτερη φάση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα δεν καλύφθηκαν όλα τα κενά, και μάλλον αυτό θα συμβεί με μια επόμενη φάση μέσα στο Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο. Με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μην κάνουν μαθήματα, να έχουν κενά στις διδακτικές ώρες, και βεβαίως να χάνεται ύλη, για να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να καλυφθεί αυτή αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά. Και ενώ υπήρχε όλος ο χρόνος μπροστά να γίνουν οι προσλήψεις, Κώστα, άλλωστε πέρυσι δεν λειτουργήσαν τα σχολεία. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα για καλή προετοιμασία, τουλάχιστον τα παιδιά να πάνε φέτος στο σχολείο σε ένα διαφορετικό κλίμα, και γνωρίζουμε όλοι πώς είναι η ψυχολογία και των μαθητών και όλων μας βέβαια, τουλάχιστον να έχουν τους εκπαιδευτικούς. Και που θα έπρεπε να δαπανηθεί περισσότερος χρόνος για να καλυφθούν και τυχόν προβλήματα ή κενά που δημιούργησε η από απόσταση εκπαίδευση, γιατί διαφορετική είναι η διαζώση από απόσταση, όπως το παραδέχονται όλοι, και το ίδιο το Υπουργείο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι μαθητές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μας δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, ο Ανδρόνικος Ταγλωτζίδης. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς ανέφερε. Ευχαριστούμε, Κώστα.